Μαργαρίτα. Θα χρειαστούμε σίγουρα ένα replay. Μας αυτή απορεί και ο Σαβισέντη, ο οποίος πλέον έχει να αλλάξει τα πλάνα του από τη Βενεζουέλα για την επόμενη μία ώρα κανονικής διάρκειας. Θα πρέπει να αγωνιστεί με κάτι λιγότερο. Ο Γκερέρο στην φάση. Νομίζω είναι υπερβολική η απόφαση του Ρόσκον, είναι που σταματάει με το χέρι ο Μορεβιέτα. Αντιπαλότο όμως σε καμία περίπτωση. Η κίνηση αυτή δεν μπορεί να αποφέρει την κόκκινη κάρτα. Λογική απορία του αμυντικού της Βενεζουέλας. Και το Περού αποκτά ένα πολύ μεγάλο σιρ στις προσπάθειές του. Στο 72 οι Περουβιανοί παίρνουν και πάλι το σκορ με τον ποδοσφαιριστή της Μπάγκερ τον Νάπου. Το άξιζα και το πέτυχα. Η επιμονή του Κουέβα θα φέρει σκόρ για την ομάδα του Περού. Ψάχνει τον Κιρέρο, πάνω από την πόντρα θα φτάσει στον Πισάρο. Αυτός θα νικήσει τον Μπαρόχα για το 1-0 του Περού με αντίπαλο την Βενεζουέλα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ποδοσφαιριστές του Γκαρέκα. Και πολύ τον Ιάμπους φεύγουν από τα πόδια της ομάδας του Περού. Η ομάδα που δεν έχει να αντιμετωπίσει πλέον τον